χτες, μετά από μια εβδομάδα ολόκληρη που το Γενικό Σχολείο του Πανεπιστημίου ήταν κλειστό με απόφαση της Βρετανίας. Και επιτηρούμενο από τις δυνάμεις καταστολής του περιβάλλοντος χώρου. Με τους εργαζόμενους που δουλεύουν εδώ στις υπηρεσίες, κλειδωμένους μέσα από την άφηξή τους μέχρι που έφευγαν, εχθές το Πανεπιστήμιο, το Γενικό Κτίριο άνοιξε κανονικά και λειτουργεί κανονικά, όπως τα είδατε και σήμερα, χωρίς να έχουμε όλα αυτά τα πρωτόγνωρα φαινόμενα, να μην μπορεί κανείς να μπει μέσα χωρίς να κάνει διαβουλεύσεις ή να παίρνει εντολή από τη δίκη. Θεωρούμε ότι αυτό που συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα όχι. Και όλα αυτά που ακούστηκαν είναι από την πλευρά της Πριτανικής Αρχής μία προοπτική να δημιουργήσει ένα διαφορετικό πανεπιστήμιο από εκείνο που γνωρίσαμε μέχρι σήμερα, το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο. Είναι ένα υπόδειγμα αυταρχισμού απέναντι στα μέλη της Πανεπιστημιακής Σύνοδου. Θέλω να τις επισημάνω ότι όταν αρχίζεις και σπέρνεις θύελλες, σύντομα θα θερήσεις, ανέμους, σύντομα θα θερήσεις θύελλες. Τις ευαισθησίες και ιδιαίτερα της νεολαίας δεν μπορεί να τις προκαλείς με αυτά τα πράγματα κάνεις. Ας δει το ζήτημα, ας βάλει μπροστά το διάλογο, ας ακούσει τα αιτήματα της σπουδάζουσας νεολαίας και των εργαζομένων και ας πράξει ανάλογα. Διαφορετικά, ο δρόμος που είχε ξεκινήσει την προηγούμενη εβδομάδα και από την αρχή που ανέλαβε την 1η Σεπτέμβρη, κατά τη γνώμη μας ήταν αδιέξοδος. Για τα αδιέξοδα στο δημόσιο πανεπιστήμιο οδηγούν σε καταστάσεις πολύ δύσκολες και δεν θέλουμε να δεις να έχουμε τέτοιες.